με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet. Στις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες στρέφονται οι καταναλωτές για τα καθημερινά τους ψώνια μετά και τη νέα αύξηση του περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες. Κερδισμένο πέρα από το περιβάλλον και το δημόσιο, καθώς προέκυψαν έσοδα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ξεχάστε την πλαστική σακούλα. Η Ελλάδα εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, αν παίρνετε πλαστικές σακούλες, θα πρέπει να τις πληρώνετε. Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story. Είναι μια παραγωγή του Pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το podcast θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Πόση είχε άραγε να μας είναι τόσο γνώριμη όσο αυτός? Θυμάμαι λοιπόν όταν ήμουν μικρή και πηγαίναμε με τον πατέρα μου στο σούπερ μάρκετ, πάντα όταν έφτανε στο ταμείο, άπλωνε το χέρι του με θράσος απίθμενο, έπιανε καμιά εικοσαριά πλαστικές σακούλες παραπάνω και τις έχωνε στα ψώνια μας. Βόλευε, βλέπεις. Τότε το νάιλον πήγαινε παντού. Νάιλον για σκουπίδια, νάιλον για να βάζουμε μέσα τα τάπερ, νάιλον και μαχαίρι ακόμη και για βόλτα στην εξοχή για χόρτα. Γενικώς νάιλον για κάθε ανάγκη. Άλλες εποχές, τελείως διαφορετικές. Τα χρόνια πέρασαν και κάτι ο χαμός με τις πεταμένες σακούλες στις παραλίες μας τα καλοκαίρια. Καμιά φορά, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι οριακά λιγότερες από τα βότσαλα πια. Κάτι τα ρεπορτάζ για τα ίχνη πλαστικού στα ψάρια που τρώμε, αρχίσαμε κάπως και οι Έλληνες να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το σπορ είναι πράγματι ανθυγιεινό. Parliament passed two major laws aiming to reduce plastic pollution. Και κάπως έτσι, το 2015 έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει στόχο τον περιορισμό του πλαστικού. Δύο χρόνια μετά, στο ίδιο πλαίσιο έρχεται και το πολυσυζητημένο περιβαλλοντικό τέλος. Και τέλος? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί here is Greece, εδώ είναι Βαλκάνια που λέει και ο Νιόνιος, και αυτές οι μόδες δεν περνάνε εύκολα. Και όσοι χαρήκαμε, μάλλον βιαστήκαμε. Για του λόγου του αληθές, καλωσορίζω τον δημοσιογράφο Θοδωρή Χονδρόγιανο από την ομάδα του Inside Story. Το θέμα αυτό το έχει ψάξει σε βάθος, όπως κάνει πάντα με ό,τι καταπιάνεται η ομάδα του Inside Story, και θα μας πει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Θοδωρή, σε καλωσορίζω. Γεια σου, Νίκη. Να τα πάρουμε από την αρχή. Πότε εφαρμόζεται στην Ελλάδα το τέλος? Το τέλος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από 1η-1η του 2018 και αυτή τη στιγμή τρέχει για περίπου 2 χρόνια και κάτι. Ήταν η συμμόρφωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που από το 2015 ουσιαστικά είπε στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση πλαστικής σακούλας μέχρι το τέλος του 2019, μέχρι 90 πλαστικές σακούλες μιας χρήσης ανακάτοικο. Και η Ελλάδα το 2017 αποφάσισε να ξεκινήσει με το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο ήταν αρχικά στα 4 λεπτά για το 2018 με τον ΦΠΑ. Και από 1η-1η του 2019 είναι στα 9 λεπτά, 7 το τέλος και 2 το ΦΠΑ. Πλαστικές σακούλες βέβαια κυκλοφορούσαν παντού, έτσι, σε όλες τις χώρες. Η αλήθεια όμως είναι ότι κατά τα στοιχεία, Θοδωρή, εδώ στην Ελλάδα το είχαμε παρακάνει κάπως. Ισχύει, καθώς όπως είπες και εσύ, είναι πολύ γνώριμη εικόνα από όταν ήμασταν μικρά παιδιά που οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Όχι, μόνο η δική μου, έτσι. Ήταν γενικό το σπορ. Ακριβώς, γιατί τσάμπα ήταν, βάλε και μερικές ακόμα να έχουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ανερυθρίαστα. Ακριβώς, εγώ θυμάμαι και ακόμα, να είμαι ειλικρινής, η γιαγιά μου όταν μου βάζει ένα τάπερ για να πάρω όταν πάω να την επισκεφτώ και μου βάζει κανένα φαγητό, το βάζει μέσα σε ένα πλαστικό τάπερ και γύρω από το πλαστικό τάπερ βάζει και μια πλαστική σακούλα. Μην τυχόν και χαλάσει και φύγει στο παιδί και δεν είναι καλό να το φάει. Ελπίζω η γιαγιά σου να μην ακούει το podcast. Ελπίζω να το ακούσει για να σταματήσει να κάνει και τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Σωστό και αυτό. Σωστό. Και μάλιστα τώρα έχει αρχίσει και παίρνει και τις πιο χοντρές πλαστικές σακούλες, που είναι και το πρόβλημα στο οποίο συζητάμε. Γιατί αυτές βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ και ένας άνθρωπος γύρω στα, νομίζω, 70 δεν μπορεί να καταλάβει και τη διαφορά εύκολα. Πάντως, στην Ελλάδα τα στατιστικά λένε ότι ήμασταν 400% πάνω από το μέσο όρο, κάτι τέτοιο νομίζω. Ήμασταν, με βάση στοιχεία, πριν την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους, κάναμε περίπου χρήση 400 πλαστικές σακούλες ανακάτοικο, το οποίο ήταν τότε 444% πάνω από τον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το τέλος του 19. Άλλη μια πρωτιά περήφανη για τη χώρα μας. Ακριβώς. Είμαστε από τις χώρες με τη μεγαλύτερη χρήση πλαστικής σακούλας. Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που επιβλήθηκε και το τέλος, δηλαδή για να περιοριστεί ακριβώς γιατί υπήρχε μέσα στην παράδοσή μας η χρήση της. Να σου πω τώρα, τρέχει το μέτρο, επιβάλλεται, τρέχει. Και η αλήθεια είναι,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτεις στην έρευνά σου, ότι την πρώτη χρονιά τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πράγματι, και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι το περιβαλλοντικό τέλος, χάρη και στους ανθρώπους που το επέβαλαν, αλλά και στους πολίτες που το εφάρμοσαν, απέδωσε. Δηλαδή, από τις 400 πλαστικές σακούλες μιας χρήσης που χρησιμοποιούσαμε κατά κεφαλήν το 2018, στο τέλος αυτής της χρονιάς, πριν δηλαδή την επιβολή του τέλους, στο τέλος της χρονιάς, κατά την πρώτη επιβολή του τέλους, φτάσαμε στις περίπου 183. Δηλαδή, μειώσαμε 56% τη χρήση πλαστικής σακούλας. Και μπράβο μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Έτσι, να το πούμε. Είναι πράγματι και μας έθεσε αρκετά πιο κοντά από ό,τι πριν στο να πετύχουμε το στόχο που είχε επιβληθεί για το τέλος του 19, που ήταν οι 90 πλαστικές σακούλες κατά κεφαλή, δηλαδή ήμασταν στο 200%. Ναι, ναι. Αλλά έχει γίνει μεγάλο μέρος. We were getting there. Ακριβώς, ακριβώς. Και οι Άγγλοι. Ανοίγω μια παρένθεση για να μας πεις, και έχει σημασία, δεν το είχα σκεφτεί, το διάβασα στην έρευνά σου. Ο νόμος για το περιβαλλοντικό τέλος στην πλαστική σακούλα δεν είχε εφαρμοστεί οριζοντίως. Πολύ βολικά κάποιες ομάδες είχαν ξεχαστεί που χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες. Ακριβώς. Και αυτό στην αρχή τέθηκε και ως ζήτημα, ως παράπονο ενός ίσως discrimination στην αγορά. Δηλαδή, επιβλήθηκε το τέλος στην πλαστική σακούλα στα σούπερ μάρκετ όπως έπρεπε. Επιβλήθηκε σε χώρους όπως τα κρεοπολία, αλλά δεν επιβλήθηκε στις λαϊκές αγορές και δεν επιβλήθηκε στα περίπτερα. Που μάλιστα σημειωτώνει εκεί η πλαστική σακούλα είναι συνήθως και η πιο χοντρή. Είναι αυτή η παλιά του mini market, ας πούμε, που αγοράζουμε. Η τότε πρόθεση ήταν αυτό να αλλάξει και σύντομα, προσωρινά δηλαδή δεν θα καλά έμπαιναν. Και μέχρι τώρα δεν έχει επιβληθεί. Ναι, έχει αρέσει γκρίς. Όταν ακούς προσωρινά, δυστυχώς έχουμε μένει εκπαιδευτεί να καταλαβαίνουμε ότι ουδέν μονιμότερον. Να έρθουμε σιγά σιγά στην πατέντα. Τον πρώτο χρόνο λοιπόν τα πάμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε άλλο τόσο να προσπαθήσουμε για να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό ακριβώς στόχο και να βγάλουμε κατά το δυνατόν την πλαστική σακούλα από τη ζωή μας. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτή η ελληνική δυνατότητα να ανακαλύπτεις πατέντες που σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση και γεμίζουν και την τσέπη σου. Τι γίνεται? Τον Απρίλιο του 2015 ψηφίστηκε η οδηγία που είπε σε όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόστε περιβαλλοντικό τέλος, περιορίστε τη χρήση πλαστικής σακούλας. Τον Αύγουστο του 2017 η κυβέρνηση Τσίπρα έφερε το περιβαλλοντικό τέλος, όπως είπαμε, το οποίο κλιμακούμενο θα αυξανόταν. Ωστόσο, αυτό το περιβαλλοντικό τέλος, πέρα από τις εξαιρέσεις που είπαμε, είχε και μια άλλη αδυναμία. Όρισε τα όρια της λεπτής πλαστικής σακούλας μίας χρήσης από τα 15 μικρά μέχρι τα 50 μικρά. Επειδή εγώ έλειπα εκείνη την ημέρα που το κάναμε αυτό. Τα μικρά είναι. Είναι μια πολύ μικρή μονάδα μέτρηση, να το πούμε. Μια τρίχα, για να το πούμε απλά, έχει διάμετρο 100 μικρά. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πάρα πολύ μικρές διαστάσεις. Τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή. Ταυτόχρονα, αφού προέβλεψε αυτό η σχετική υπουργική απόφαση, υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι που έλεγε ότι αν θέλετε να πουλάτε πλαστικές σακούλες μεγαλύτερες των 50 μικρών, ναι, υπόκειται σε τιμολόγηση από τα καταστήματα. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει περιβαλλοντικό τέλος, αλλά εσείς μπορείτε να τις χρεώνετε. Αυτό όμως είναι ένα πληκτικό παράθυρο, μια ολόκληρη μπαλκονόπορτα. Διότι μπορεί κάποιος να φτιάξει μια χοντρή πλαστική σακούλα, να την πουλάει στους καταναλωτές, άρα το τζάμπα τελείωσε, αλλά τα λεφτά που παίρνει να μην πηγαίνουν στο κράτος, έτσι. Ακριβώς. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους του τι γίνεται στην αγορά, καταρχάς πολλά σούπερ μάρκετ έχουν διαφορετικές πολιτικές σχέσεις με την πλαστική σακούλα. Υπάρχει σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, εμείς βρήκαμε ένα σούπερ μάρκετ που έχει τη λεπτή πλαστική σακούλα που υποβάλλεται σε περιβαλλοντικό τέλος πλέον στα 9 λεπτά. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν πιο χοντρές πλαστικές σακούλες με 52 μικρά που δεν υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος και μία χρεώνεται 5 λεπτά και άλλη 7 λεπτά. Άρα συμφέρει τον καταναλωτή. Ακριβώς. Και συμφέρει και τον επιχειρηματία που τσεπώνει το κέρδος από αυτή τη σακούλα. Ακριβώς. Εδώ αυτό έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι το περιβαλλοντικό τέλος δεν πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, αλλά πηγαίνει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως κέρδος. Mm-hmm. Και αυτό είναι κακό, όχι γιατί είναι κακό το κέρδος των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά κυρίως γιατί το περιβαλλοντικό τέλος θα πήγαινε πάλι σε δράσεις για τον ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό χρήσης πλαστικής σακούλας, καμπάνιες. Το λέει στο Δωρή, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα φόρο. Έτσι? Ακριβώς. Δηλαδή τα χρήματα από το περιβαλλοντικό τέλος δεσμεύεται το κράτος να τα χρησιμοποιήσει σε συγκεκριμένο τομέα. Ακριβώς. Ο φόρος, όταν τον παίρνει το κράτος, μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να τον κάνει μισθούς, μπορεί να τον κάνει συντάξεις, μπορεί να τον κάνει οτιδήποτε παροχές. Αν το τέλος όμως πρέπει να είναι ειδική αντιπαροχή. Δηλαδή δίνουμε τέλος για την ΕΡΤ, για να δώσω ένα πιο γνωστό παράδειγμα, θα πρέπει να ξαναπάει στην ΕΡΤ το περιβαλλοντικό τέλος. Από εκεί και πέρα, το περιβαλλοντικό τέλος θα έπρεπε να πάει για την πλαστική σακούλα πάλι στην περαιτέρω μείωση πλαστικής σακούλας. Δηλαδή, είτε καμπάνιες, είτε να δοθούν πάνινες. Αυτό που είχε ξεκινήσει να γίνεται. Και έγινε. Δόθηκαν κάποιες πάνινες τσάντες στις αρχές του 2019, όταν ξεκίνησε αυτό που λέμε να αποδίδεται το περιβαλλοντικό τέλος.
και να γίνουν καμπάνιες σε σχολεία, να δοθούν αυτές τις πάνες τσάντες, να βρεθούν άλλοι τρόποι ίσως αντιμετώπισης του προβλήματος. Άρα δεν πάνε και πάνε σε επιχειρήσεις και από εκεί και πέρα πρακτικά ο κόσμος οδηγείται σε χρήση περισσότερου πλαστικού. Γιατί όμως, να σε ρωτήσω, αν εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και αναζητήσω τις σακούλες, όχι τις πατέντας, τις άλλες. Του περιβαλλοντικού τέλους. Θα τις βρω, μπορώ να τις προτιμήσω. Πες ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω, επειδή πιστεύω στο μέτρο, να πληρώσω 3 λεπτά παραπάνω τη σακούλα, 4 πόσο είναι, γιατί θέλω τα χρήματά μου να πάνε σε αυτό το ταμείο. Θα τη βρω τη σακούλα στα σούπερ μάρκετ. Σε κάποια σούπερ μάρκετ υπάρχει, σε κάποια σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Δηλαδή. Υπάρχει όταν λες είναι προσβάσιμη ή πρέπει να ψάξω να την βρω. Είναι τελείως διαφορετικό το κάθε σούπερ μάρκετ, το τι. Δηλαδή, εμείς βρήκαμε σούπερ μάρκετ που πράγματι είχε ταμπέλα και έλεγε τα 3 είδη της πλαστικής σακούλας, ναι, και μπορούσες να βρεις και τα 3 είδη. Ωστόσο, εδώ όταν ήδη δίνεις 2 επιλογές. Φτηνότερες και με περισσότερο πλαστικό, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει αυτή είναι πιο γερή. Και να πούμε ότι η πλαστική σακούλα είναι πολύ λεπτή. Όποιος τη χρησιμοποιεί και τα σκουπίδια του έχει καταλάβει ότι δεν αντέχει πάρα πολύ στα σκουπίδια. Άρα ο ναι, κόσμος... εξαρτάται σε ποιον όροφο μένεις. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα είσαι στον 5ο, ας πούμε, δεν μπορείς με τέτοια σακούλα να φτάσεις στο ισόγειο. Ακριβώς. Γιατί γεμίζεις γύρω-γύρω με σκουπίδια. Ακριβώς. Άρα ο κόσμος θα πάει εκεί. Και σε άλλα σούπερ μάρκετ βρήκαμε ότι δεν υπήρχε καθόλου η λεπτή πλαστική σακούλα. Και επίσης μας έκανε εντύπωση ότι πολλοί, είτε υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ, υπεύθυνοι καταστημάτων που ρωτήσαμε, είτε η εξυπηρέτηση καταναλωτών, δεν γνώριζαν τις διαφορές οι ίδιοι, κάτι που σημαίνει ότι και ο καταναλωτής δεν μπορεί να είναι πάντα ενημερωμένος. Mm. Ξέρετε πόσο έχει η σακούλα που κρατάτε? Δεν θυμάμαι. Πρέπει να το δω. Χοντρή. 7 λεπτά. Γνωρίζετε τον λόγο για τον οποίο υπάρχει διαφορά στην τιμή ανάμεσα στη λεπτή και στη χοντρή σακούλα? Όχι, δεν το ξέρω. Εσείς τι επιλέγετε συνήθως? Δεν έχω πρόβλημα. Γνωρίζετε για ποιο λόγο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη λεπτή και στη χοντρή σακούλα? Όχι, ούτως ή άλλως εγώ παίρνω μόνο τη χοντρή σακούλα. Με βολεύει γιατί πάω μετά και τα σκουπίδια μου τα πετάω. Προτιμάτε λεπτές ή χοντρές σακούλες? Λεπτές. Γνωρίζετε για τη διαφορά στο κόστος ή επειδή σας βολεύει? Όχι, αλλά είναι λιγότερες το αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ξέρεις τι σκέφτομαι τόση ώρα? Κάποιος που μας ακούει μπορεί να αναρωτηθεί. Εντάξει, πέραν της εντός ή εκτός εισαγωγικών κατεργαριάς που αποτυπώνεται σε αυτή την πρακτική. Γιατί να μας νοιάζει, αφού και λιγότερα πληρώνουμε και πιο ανθεκτικές σακούλες παίρνουμε και κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί βάζουμε μετά τα σκουπίδια και μας βολεύουν κλπ. Τι απαντάς? Υπάρχουν 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πια δεν μπορεί να θεωρείται οικονομικά βιώσιμο κάτι που δεν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο. Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι οτιδήποτε θα κάνει στο περιβάλλον πολύ κακό, προσβάλλει το περιβάλλον και προσβάλλει αργότερα και τον άνθρωπο, και θα φτάσω και σε αυτό, δεν μπορούμε να το θεωρούμε ως βιώσιμη λύση. Πρέπει πια δηλαδή το περιβαλλοντικό κομμάτι να ενσωματώνεται σε μια οικονομική δραστηριότητα. Εντάξει, αυτό όμως, αυτό που περιγράφεις είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά προαπαιτεί και μια σχετική συνείδηση των πραγμάτων συγκεκριμένη. Συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο για τα σούπερ μάρκετ να αρνηθούν ένα έσοδο, να το πω έτσι, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν το είχαν πριν, ή να σταματήσουν να παίρνουν πλαστική σακούλα. Μπορούν να την αντικαταστήσουν από κάποιες άλλες πλαστικές, πάνινες, όχι πλαστικές σακούλες, οι οποίες θα είναι πάλι στο κέρδος τους. Δηλαδή, υπάρχει πάνινη σακούλα που επίσης πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι το κάνανε αυτό. Την πρώτη χρονιά, αρκετοί πήραμε αυτές τις τσάντες ή πάνινες ή τέλος πάντων από διάφορα άλλα υλικά που ήταν πολλαπλών χρήσεων. Την πληρώσαμε στο σούπερ μάρκετ, όχι στο περιβαλλοντικό τέλος, και την είχαμε για να κάνουμε τα ψώνια μας. Δεν τους αρκούσε όμως αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα. Μιλώντας για συνείδηση. Πράγματι, αλλά επιμένω σε αυτό γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, πρέπει και τα σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνοντας, όχι στο πλαίσιο μόνο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, οποιοδήποτε, αλλά και στο πλαίσιο μιας κοινωνίας όπου ζουν, ότι αυτό το πλαστικό αργότερα θα καταλήξει στη θάλασσα, θα καταλήξει στο ψάρι που τα ίδια θα πουλάνε. Άρα, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Και νομίζω εγώ ότι σε μια πιο γενική αντίληψη της εικόνας μιας επιχείρησης στην κοινωνία, δεν νομίζω ότι θα χάσει από την εικόνα, από το branding, μια εταιρεία, ένα σούπερ μάρκετ που θα πει ότι εμείς με αίσθημα ευθύνης σταματάμε τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Θα κερδίσει. Αυτό ακριβώς. Θα χάσει όμως λίγο πιο μετρήσιμα. Ναι, αλλά θα κερδίσει οι καταναλωτές, οι οποίοι λένε ότι εμείς το εκτιμάμε αυτό. Δηλαδή και ο κόσμος, ο καταναλωτής δεν νομίζω ότι είναι χαζός. Και επίσης νομίζω ότι τελικά ο καταναλωτής ανταποκρίνεται σε τέτοιες πράξεις. Υποχρέωση υπάρχει? Δηλαδή, αν εγώ πάω σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ και ζητήσω την τσάντα που επιβαρύνεται με περιβαλλοντικό τέλος, υποχρεούνται να την έχουν?
Όχι, δεν υποχρεούνται να έχουν καθόλου πλαστικές σακούλες. Τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έχει πει στη δική μου αντίληψη, ναι, αλλά δεν νομίζω. Ναι. Απλώς πρέπει να τιμολογούν όπως αναφέρεται στο. Λοιπόν, το 2019 ο δεύτερος χρόνος εφαρμογής του μέτρου εδώ στην Ελλάδα τελείωσε πριν από λίγες μέρες. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε στοιχεία. Έχεις καθόλου εικόνα του πόσο είναι το τέλος που εισπράχθηκε για να το συγκρίνουμε με την προηγούμενη χρονιά που τα πήγαμε καλά, όπως είπαμε. Και αν εισπράχθηκε, γιατί όπως περιγράφεται η κατάσταση, μπορεί και να εκμηδενίστηκε. Ακόμα τα στοιχεία δεν υπάρχουν για το έτος που μόλις τελείωσε, για το 2019. Υπάρχουν, να πούμε ότι το 2018, επειδή πράγματι εισπράχθηκε το τέλος, υπήρχαν τα έσοδα περίπου από τις εκτιμήσεις, είναι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά είναι 15 εκατομμύρια ευρώ που θα πάνε πάλι για δράσεις για την πλαστική σακούλα. Είναι και λίγα. Δεν είναι λίγα και επίσης οδήγησαν και στη μείωση της πλαστικής σακούλας, που αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε για το 2019 είναι ότι υπήρξε μία ανακοίνωση 4 φορέων και οργανισμών, που είναι η Greenpeace, η WWF, η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία και η Μεσόγειος SOS, οι οποίες ανέφεραν ότι λόγω ακριβώς αυτής της πρακτικής να πολλούνται πλαστικές σακούλες σε μεγαλύτερο μέγεθος από αυτή που υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος, μπορεί να οδηγηθούμε σε χρήση περισσότερου πλαστικού και να εκλείψει και τελείως το περιβαλλοντικό τέλος. Γιατί όταν ο άλλος παίρνει κυρίως την πιο χοντρή πλαστική σακούλα, δεν πληρώνει τέλος, άρα μειώνει το τέλος και επίσης χρησιμοποιεί περισσότερο πλαστικό. Άρα οι οργανώσεις αντιδρούν, έχουν εντοπίσει το ζήτημα και αντιδρούν και ζητούν κάτι να γίνει. Ακριβώς, και επίσης αυτές τις απόψεις σημερίζεται από το ρεπορτάζ μας, προκύπτει και κύκλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ναι, εφαρμόζεται το περιβαλλοντικό τέλος, αλλά ενδέχεται να καταλήξετε με περισσότερο πλαστικό τέλος από αυτό που χρησιμοποιούσατε πριν την επιβολή του. Δραματικό θα ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Είναι ασύλληπτο. Είναι ελληνική πατέντα. Τρομερή ανακολουθία. Τρικυμία εν κρανίο ακόμη και για την πλαστική σακούλα. Το Υπουργείο. Τώρα εδώ είναι μόνο το περιβάλλοντος, είναι το περιβάλλοντος και το ανάπτυξης, άραγε διαιρωτώ με. Πρέπει να είναι διάφορα συναρμόδια. Είναι διάφορα συναρμόδια, η απόφαση ήταν κοινή υπουργική, δηλαδή αφορούσε παραπάνω υπουργεία, ωστόσο το Υπουργείο το οποίο είχε επιληφθεί του θέματος ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο σκέφτεται να κάνει κάποια αλλαγή στο. Που θα κλείσει τα παράθυρα, γιατί αυτό λέμε. Ουσιαστικά να βρεθεί ένας τρόπος να μην υπάρχει αυτό το περιθώριο μπαγαποντιές. Ακριβώς, νομίζω ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν γίνει οι συστάσεις που εμείς ακούσαμε ότι γίνονται σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και άρα θα ληφθούν μέτρα. Αλλά πρέπει να ληφθούν γρήγορα, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή υποχρέωση και πρέπει αργά ή γρήγορα και η Ελλάδα να συμμορφωθεί. Λοιπόν, μιλώντας για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και κλείνοντας σιγά σιγά το podcast, μετά τις σακούλες έρχεται και αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα πλαστικά μιας χρήσης. Και εδώ μιλάμε για μια τεράστια γκάμα προϊόντων που τα χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητά μας, από καλαμάκια μέχρι μπατονέτες, μέχρι τα είδη πάρτι που λέμε. Και όλα τα συναφή. Λες να δούμε και εκεί τέτοια κόλπα, να βρούμε τρόπο. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο το ζήτημα. Γιατί... Μην υποτιμάς το ελληνικό δαιμόνιο. Σωστό. Γιατί καταρχάς να πούμε ότι υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μία προθεσμία 2 ετών για να βρεθούν μέτρα για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Καταρχάς να πούμε ότι η οδηγία σε αντίθεση με τον κανονισμό δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να λάβουν εκείνα μέτρα με βάση την πραγματικότητα της κάθε χώρας. Γι' αυτό και είναι διαφορετική και ενσωμάτωση. Έτσι, ο καθένας όταν είναι έτοιμος στην εντάσσεται στην εξωτερική. Ναι, και με τα μέτρα τα οποία θέλει. Άρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να καθίσει στο τραπέζι ίσως με τους φορείς της αγοράς, με μικρές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για να δουν πώς θα σταματήσουν πλήρως τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης. Για να αναφέρουμε ότι πλαστικά μιας χρήσης είναι όλα αυτά που ανέφερες, για παράδειγμα, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να υπάρχουν ολόκληροι διάδρομοι. Τα πλαστικά ποτηράκια, όλα αυτά. Εδώ υπάρχει το εξής. Από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι η ελληνική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, έχει ιδιαίτερη εισαγωγικά δυναμία σε τέτοιου είδους προϊόντα, γιατί είναι πιο εύκολο να τα παράξει από προϊόντα υψηλότερης τεχνολογίας, καλαμάκια και ούτω καθεξής, που σημαίνει ότι αν δεν βρεθεί ένας τρόπος αυτές οι επιχειρήσεις να περάσουν στην εποχή απαγόρευσης παραγωγής πλαστικών μιας χρήσης, θα έχουν πρόβλημα, γιατί παράγουν αποκλειστικά. Θέμα βιωσιμότητας δηλαδή. Ακριβώς. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι αυτό το ξέρουμε ήδη αρκετό καιρό ότι έρχεται ως αλλαγή και υποτίθεται, φαντάζομαι, μας το εξήγησες κιόλας, ότι γι' αυτό το ξέρουμε αρκετά νωρίτερα, ώστε οι επιχειρήσεις να κάνουν τη μετάβασή τους. Κάποιος που φτιάχνει πλαστικό καλαμάκι να βρει έναν τρόπο να φτιάξει βιοδιασπόμενο καλαμάκι, λέω. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω δεν. Μέχρι τώρα προκύπτει, τουλάχιστον από αυτά που
που μας λένε πηγές από την αγορά και άνθρωποι που είναι στην αγορά και έχουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, δεν έχει γίνει ακόμα ο διάλογος σε πολύ ουσιαστικό βαθμό. Και άρα υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσουμε. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό μπορεί να καταλήξει κάτι όπως οι χώροι απόρριψης απορριμμάτων στην Ελλάδα, που επειδή είναι τόσο σύνθετο πρόβλημα, έχουμε προτιμήσει 20 χρόνια να πληρώνουμε πρόστιμα, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα και στο περιβάλλον, από το να το λύσουμε. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Το απεύχομαι. Ναι, βέβαια, Θοδωρή, υπάρχει και το άλλο θέμα. Άντε και πειθαρχούμε, άντε και συμμορφωνόμαστε, βγάζουμε τις πλαστικές σακούλες από τη ζωή μας. Τα σκουπίδια πού θα τα βάζουμε για να τα κατεβάζουμε στον κάδο? Καταρχάς, να πούμε ότι τα νούμερα που πετυχαίναμε ως χώρα για την κατακεφαλήν χρήση πλαστικής σακούλας ήταν πολύ περισσότερα, νομίζω, από τον αριθμό των σακουλών που χρειαζόμαστε για να μετάμε τα σκουπίδια μας. Δηλαδή, το 400 ανακάτοικο σε ένα χρόνο είναι πολύ παραπάνω. Δεν νομίζω ότι πετάει κάποιος τα σκουπίδια του κάθε μέρα. Εδώ νομίζω ότι η απάντηση έχει να κάνει γενικότερα με τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε το αποτύπωμα που έχουν στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει ανακύκλωση των συσκευασιών, το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο, και αυτά δεν τα βάζει σε αυτή την πλαστική σακούλα. Και επίσης, σε περίπτωση που σιγά σιγά μπει και η κομποστοποίηση στη ζωή μας, νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μειωθεί και ο αριθμός της πλαστικής σακούλας που χρησιμοποιούμε για να κατεβάζουμε τα σκουπίδια. Να πούμε ότι ο στόχος ήταν 90 σακούλες ανακάτοικο. Εγώ που ζω μόνος μου, δεν νομίζω ότι θα χρειαστώ 90 σακούλες μέσα στο χρόνο για να πετάξω τα σκουπίδια μου. Θα είναι ένα μέρος. Αλλά δεν συνυπολογίζεις τις σακούλες της γιαγιάς με τα ταπεράκια που πηγαίνω έρχονται. Σωστό. Ναι, αλλά, σωστό, αλλά θα τις χρησιμοποιώ και αυτές, άμα λάχει. Αλλά πράγματι θέλω να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούμε την πλαστική σακούλα για να πετάξουμε τα σκουπίδια, αλλά από εκεί και πέρα ίσως μπορούμε να περιορίσουμε την πλαστική σακούλα στα υπόλοιπα. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή γενικότερα στη μεταφορά. Και από εκεί και πέρα ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε και έναν τρόπο, και αυτό ίσως μπορούσε να είναι και σε μια επιχείρηση. Όχι, αυτό μην το πεις. Μην το πεις, γιατί είναι ο στόχος ζωής. Ποιανού? Αυτό. Να έχω εγώ αυτή την ιδέα που θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Μπράβο. Γιατί πιστεύω ότι αυτός που θα ανακαλύψει το υλικό από το οποίο θα φτιάχνονται ανθεκτικές, απολύτως φιλικές για το περιβάλλον σακούλες απορριμμάτων, θα γίνει ζάμπλουτος, σαν να με βλέπω ήδη σε ένα νησί δικό μου. Ζουκιμπέρκ. Κάπου εκεί στο Ιόνιο. Να λιάζομαι. Λοιπόν, άρα μας λες τέλος πάντων ότι μιλάμε για ουσιώδη περιορισμό. Δεν είμαστε ακόμα στην απόλυτη εξάλληψη, αλλά δεν πάμε καν εμείς προς τον περιορισμό. Τώρα βαδίζουμε ολοταχώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Ακριβώς. Θοδωρής Χονδρόγενος από την ομάδα του Inside Story μαζί μας για την. Κάτσε να το ξανακάνω. Μ' αρέσει αυτό, το βρήκα πολύ έξυπνο. Για την πλαστική σακούλα. Εδώ τελειώσαμε. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Μόλις ακούσατε το Pod Story, είναι μια παραγωγή του Pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr και ακολουθήστε μας στο Spotify ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet. Προσφορά Inside Story για τους ακροατές του Pod Story. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr/subscribe. Επίλεξε «Έχω κουπόνι», συμπλήρωσε Pod Story και πάτα επιβεβαίωση. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.